λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο είναι ο Γιώργος Ζένιος, στο δεύτερο διάδρομο η Άλκησης Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου, στο τέταρτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, στον πέμπτο ο Σοφοκλής Κασκαούνιας καταϊδρωμένος, στον έκτο η Μάρα Κωνσταντίνου, δίπλα της είναι η Ειρήνη Κωνσταντίνου και ακολουθεί στον όγδοο διάδρομο ο Σίμος Τσάκας και είναι η κωμωδία του Σίγμα «Βουράτε γειτόνι». Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήνει ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέτα του μαλώνει με την πέπα. Κι ο ρίκος την αστάζει, αφουρά την όλη μέρα. Φουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι ο Σοφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω μαϊρά και ζαχαροπλαστική. Εγώ είμαι χορογράφος. Φωνάζουμε ζωή και αν δεν σα περνάω παθαίνω συγκοπή. Hello! Εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο χόρτατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε δά, ρίξε δά. Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου. Φουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτονα κακό, καλύτερα να βγει τα μάτι σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Ο Αρτεμάκης και η Νατάσα καταδιώκονται από τους ανθρώπους του Κοσίγκιν. Όμως η αστυνομία επεμβαίνει στην κατάλληλη στιγμή. Και σε λίγο, στο γραφείο του κάτου, ο Ρίκος θέλει να πάρει τη ρεβάνς από τον Κοσίγκιν. Εντάξει, ας τον νέο κανονίσω εγώ. Και σε λίγο ο Κάτος διδάσκει το Γιάννη και τον Κόκο. Να του λουβίζεις τα δόντια του, Κόκο. Κύριε Κάτο, έτσι ξέρετε να βάλει ο σέντου μες στο στόμα του να με ρυμνήσω να του λουβίσω τα δόντια του. Εντζε για τώρα που σου λένε να του λουβίζεις τα δόντια του, Κόκο. Πρέπει να τα λουβίσεις πριν, Κόκο. Μάλιστα, κύριε, αλλά έτσι ξέρω τι θα κάνει. Ρε, Κόκο, ο καλός ο αστυνομικός προβλέπει, ρε. Μάλιστα, κύριε Κάτο. Άμπρα. Εκατάλαβες, Ιωαννού. Μάλιστα, κύριε Κάτο. Να μου καταλάβεις, ρε, Ιωαννού. Ότι άμα τους πιάσουμε πρέπει να τους λουβούμε τα δόντια που χέρι. Και τι λέμε, Ιωάννου, τι λέμε. Και τι λέμε. Έπεσε που τις κάνες, λέμε, Ιωάννου. Έγλιασε και έπεσε. Κι όταν όλοι οι κρατούμενοι βρίσκονται μπροστά του. Βάλε, Κόκο. Μάλιστα, κύριε Κάτο. Λοιπόν, τους δύο κυρίους τους γνωρίζετε. Είναι ο όμορφος
και ο Μαλίτσης. Μάλιστα, εν τα μονκοπέλια, αρκέψαμε τα παλιά μας πάλι. Και ξέραμε τίποτε, ποιος μας έβαλε. Ναι, μάνα μου βέβαια, εσείς δεν ξέρετε τίποτε. Εσείς, μάνα μου, είσαι στην κούπη σάπανες, α! Λάλε κόκο. Μάλιστα, κύριε Κάτω. Το νερό ασφαλώς το γνωρίζετε, διότι ξέρετε, είναι ο συγκάτοικος του κυρίου Ιωάννου και παρακαλώ να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη για να δούμε με ποιους κάμνει παρέα ο κύριος Ιωάννου. Κόκο. Όμως ο Κάτος θέλει να μείνει μόνος με την Νατάσα. Ήταν ο Τζερμίτσερ με τον Αρβάλα το δάμε. Ήθελα βίζα, κύριε, ήθελα πάρα πολύ μια βίζα. Α, μάλιστα, έλες βίζα. Παρακάτω, μάνα μου, να δούμε. Μου έλεγε αυτός, το σε παντρευτώ, το σε παντρευτώ. Άμα παντρεύτηκε εσάς, με παντρεύτηκε και εμένα. Αχα, μα μιλάς τα πολλά καλά τα ελληνικά, τώρα. Ναι, τα ελληνικά και τα αγγλικά και ρώσικα και ισπανικά και γαλλικά. Μα σοβαρά! Κόκο! Ήβρα με τα φράστρια, ρε! Η Κικίτσα στριμώχνει το σοφρόνι. Πέ μου, γιατί μου μιλούσες ψιθυριστά στο κινητό. Τι αφού είπας, ρε Κικίτσα! Ναι! Είπες μου ότι ευράχνιασες και ότι εμπόξω από την τουαλέτα μου, παπά σου. Ναι. Και ότι έκατσε η μπαταρία του κινητού σου και ήταν να κλείσει. Πάσε έτσι πράγμα. Ναι, δώσ' μου να δω το κινητό σου. Άντε, ρε Κικίτσα τώρα. Δώσ' μου το σοφρόνι, είπα. Κικίτσα, να μου κάνεις τον αστυνομικό τώρα, μάνα μου. Ναι, μάνα μου, δώσ' μου το. Πού είναι το που έκατσε, κύριε Σοφρόνι? Ναι, έκατσε. Αμα σου την κάτσω που πάνω να δεις. Ενώ πίσω στην αστυνομία, ο Κάτος είναι στα κέφια του. Η σειρά το μήλον. Και σειρά το μήλο, και ναι κυλίσεν, και ναι κυλίσεν, και να τη φιλήσω, ναι καηλίσεν, και να τη φιλήσω, ναι καηλίσεν. Και ο Σοφρόνης βρίσκεται πραγματικά σε δύσκολη θέση. Πες αύριο μεθαύριο, χαρτωθούμε. Και μετά, παντρευτούμε. Έτσι να μου μάχεσαι. Ναι, κατάλαβα, τι εννοείς έτσι. Γιατί πεις πως, γιατί πεις ποδά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δεν κατάλαβα, να σε έχω να αλωνίζεις όπου θέλεις. Μα ποιος αλωνίζει ρε, πού αλωνίζω ρε μάνα μου. Εν ξέρω, πάντως δεν το θεωρώ καθόλου παράξενο να σε ρωτώ γιατί μου είπες ψέματα και γιατί μου μιλούσες ψιθυριστά τη στιγμή που ήσουν στο ίδιο διαμέρισμα με τη ζωή, οκ. Okay? Αγάπη μου, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν ήταν στο ίδιο διαμέρισμα με τη ζωή, ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τη ζωή. Τα πράμα. Στο δωμάτιο μου. Και το δωμάτιο μου ήταν κλειδωμένο. Ζωή. Sorry, Ζωή. Τι λαλείς τώρα όμως. Ψέματα που λέω, κύριε Σοφρόνη. Αφήσ' τον κύριο Σοφρόνη και να τον κορονίσω μετά. Εσύ, κυρία μου, δεν αντρέπεσαι να έρχεσαι να μου τα λαλείς τα πράγματα κατά μουτρά. Γιατί να ντραπώ. Αγάπη μου, εγώ και μου. Και αν το βρεις, ποιο θωρώ που πάνω μου την ώρα που ξυπνώ. Όχι και που πάρσουμε, λαλούμε ό,τι θέλουμε, με λαλούμε ό,τι θέλουμε. Όχι ακριβώς που πάνω μου, αλλά... Σταματάτε! Δεν θέλω να ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ακούσω! Κικίτσα μου να σου εξηγήσω, Κικίτσα μου να μου παρεξήγησε, Κικίτσα μου, τι γυρεύκει τσά με χαμέρε, Κικίτσα! Πέτρα! Να σου την ισχύσω, αλλά δεν την βρίσκω! Κικίτσα! Αφού σου είπε ότι δεν ήμουν ακριβώς που πάνω... Δεν με ενδιαφέρει που ήσουν, okay? Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ξέρω! Κικίτσα, είναι ο παπάς μου που με κλείδωσε μες στο δωμάτιο της ζωής. Α, τι? Αφού βαήθηκε να χαρτωθώ τη ζωή. Τι? Τι, ναι, ο παπάς μου. Θέλετε πιστέψετε με, θέλετε με πιστέψετε. Αλλά είναι ο παπάς μου, έτσι είναι. Τι να κάνω, τον αλλάξω, έγινετε. Ρε, να μου γίνεται εδώ, με. Παπά, ένα να ακούσεις να φρίξει. Να μου να ακούσω, κόρη. Τον καιρό που σου λένε παρέλα τον κοτσούκι, όχι, θέλω τον και θέλω τον και θέλω τον. Τον τζαμέ τώρα. Αρώτα τον τι έκανε μέσα στο δωμάτιο της ζωής. Ξέρεις το τζεζί. Και δεν έχει τίποτε που δεν το ξέρω, ρίχο, μα που δεν νομίζεις. Είδες τι μου κάνεις, κύριε Σοφρόνη, τι φταίω εγώ τώρα, τι φταίω! Ωραία, Ζωή, είναι παρεξήγηση. Κύριε Ρίκο, μου ξέρεις ότι είναι παρεξήγηση, γιατί ξήκατε στο κι εσύ. Εγώ δεν ξέρω τίποτε. Λοιπόν, κύριε Σοφρόνη, περιμένω μια απολογία. Απολογούμε. Του νομίζεις ότι εξόφλησες τώρα? Δεν κατάλαβα, κουκλά μου, τι θέλεις άλλο για να εξοφλήσει, δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Μαπούρε, μάζεψε τη, γιατί δεν τε στρώει που σε λένε, να τε φάει που μένα. Α σου περνά. Τι λες καλέ!
Δοκίμασε έτσι να δεις τι θα πάθεις. Κορούδες, κορούδες. Θα λέμε να μου φρόνιμα, φρόνιμα. Τι έπαθε το χέρι σας, κύριε Μαπρουέ. Έλα μου τη δουλειά σου, εντάξει. Άλλα τράβα που δάμε. Ακούσες το φρόνιμο. Τράβα που δάμε, είπε ο παπάς μου. Γίτσα. Και να σου πω και κάτι. Κάτσε τη ζωή σου και κλειδωθείτε όπου θέλετε. Πού ξέρω εγώ που είναι ο σου ρε Πολίτσα, ξέρω εγώ επίε με τη μητσιά του Μάππου. Είναι στράβια ακόμα. Ξέρω εγώ να μου τις βρίσκει ρε Πολίτσα. Εδώ οι τωρασινοί προτιμούν τις αντζούγες. Ναι Πολίτσα μου είναι μόνο. Μα καταλάβουν οι τωρασινοί τι λίγαν της Πασιάς Πολίτσα. Εντάξει Πολίτσα της Πασιουρτούς. Ναι. Καταλάβει εγώ σου νομίζεις τη λίγαν της κόρης του Γερμανού. Ναι, Πολίτσα, ενάρτω, ενάρτω. Να αποσπάσω ένα confrontation και έρχομαι, Πολίτσα. Τα πράγματα. Μα αν και φάει το confrontation, Πολίτσα. Εντάξει, μάνα μου, εντάξει. Να σου φέρω και πίτσα με πασίφυλλο. Εντάξει, Πολίτσα, γεια σου, μάνα μου. Λοιπόν, ρε Αρτεμάκη, να μπολαλούσαμε, ρε. Ρε Αρτεμάκη, να μπολαλούσαμε. Μιλά σου, ρε Χερχέλε. Να μου θωρείς την καρτωμένη μου. Πάμπο σταμάτα. Να σε σάσω και σένα και το Χερχελέ, με φοβάσαι. Μη μου ξαπείς Χερχελέ, γιατί... Γιατί είτε μόνο μου κάνεις, ρε. Να σου κάνω εγώ παμπούδι να δεν σιωπήσεις. Να σου κάνω και θα σ' αρέσει. Πέ μου που εμπούσες τα 20 λίρα. Δεν σου λαλώ τίποτε, αν δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Εντάξει παμπούδι, οκ. Εγώ δεν πιέζω κανένα. Πόκο, έλα ποδά ρε. Όχι κόκο, τώρα να έρθεις. Τώρα κόκο. Εγώ ρε παμπούδι, έξερες ότι η κοπέλα είναι παράνομη στην Κύπρο. Ήξερε το κύριε και με περίπεζε ότι να με παντρευόταν για να πάρω βίζα. Περίπεζε όμως και άλλες κοπέλες και εγώ το έματα και έφυγα από το σπίτι. Και ήρθα από εδώ στα παιδιά. Πε μου ρε κόκο. Έχει καιρό να κάνεις τουρπό. Τώρα κύριε Γατώ. Κόκο, πιάς τον Μπάρτον Μποζή και κάνε του τουρπό πως κολλείς το ως την άρτη ο δικηγόρος του ρε. Έλα πουλάκι μου, έλα στο θείο Κόκο. Όχι τουρπό κύριε Γατώ να χαρείς. Έλα και χαρικά εγώ, έλα. Έλα σε σταπούνα. Πρώτα τουρπό και ύστερα να μας τα βυζουλά. Κύριε Γατώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ κύριε Γατώ. Κόκο, άκουμε, μάνα μου, άκουμε, κόκο. Αν τα πει ούλα από ξονεράκι, μεν το κάνεις, ρε, κόκο. Άντε, κύριε Κάτσο μου, χαλάς μου το δώρα. Η πακελάλησα, κόκο. Καλά. Άντε, τελειώνε, τελειώνε. Ναι, Κάτσο, να μπουν το τούρπο. Να με σουλάχει, Αρτεμάκι μου. Να με σουλάχει. Άντε, και μου πιένε και εσύ. Η Νατάσα. Η Νατάσα να μείνει μέσα απόψη. Γιατί? Ο νόμος, Αρτεμάκι μου, ο νόμος. Μα ποιον νόμος, κύριε Κατώ. Ο νόμος περί αλλοδαπών που λέει όταν ένας αλλοδαπός δεν έχει άδεια παραμονή στη χώρα πρέπει να φυλακίζεται μέχρι να απελαθεί, Αρτεμάκι. Να απελαθεί. Μα να απελαθείς την Νατάσα, κύριε Κατώ. Όχι εγώ, Αρτεμάκι μου, όχι εγώ. Ο νόμος, Αρτεμάκι μου, ο νόμος. Σε παρακαλώ, κύριε Κατώ. Μα τι θα κάνω ρε Αρτεμάκι μου, έτσι είναι εγώ που θέλω να την απελάσω, είναι ο νόμος. Έχεις τον νόμο κύριε Κατώ, σε παρακαλώ, έχεις τον νόμο. Μα πώς να φύγω τον νόμο ρε Αρτεμάκι μου, είμαι αξιωματικός, δεν μπορώ να φύγω τον νόμο. Κύριε Κατώ, θέτει την κύριε Κατώ. Δεν του νόμου φύγω, πέλε να την λυπάσαι κύριε Κατώ. Μου θέλει να μείνει λαλίσου κύριε Κατώ. Πέρα να τα σαθείς να μείνεις του... Θέλω πάρα πολύ κύριε Κατώ. Μα και εγώ θέλω μάνα μου, αλλά... Τόσο αλλά κύριε Κατώ, άμα θέλεις εσύ όλα γίνονται. Πρέπει να θέλει και τούτη Αρτεμάκη μου. Θέλει κύριε Κατώ, καλώς θέλει αφού το λύσου κοπέλα θέλει. Ναι κύριε Κατώ. Έγινε ρε Αρτεμάκη μου ρε. Έγινε ρε Αρτεμάκη μου, να εκτεθώ ρε Αρτεμάκη μου. Δεν γίνεται μάνα μου. Σε παρακαλώ κύριε Κατώς. Σε παρακαλώ κύριε Κατώς. Έλα μπαλέ, είπα του να μεν του κάνει. Είπα του να μεν του, έτσι ακούει τους ο κόκος, ο ξέρω κεφάλος. Κόκο,
Τι κάνεις ρε. Ρε κόκο, τι σου είπα ρε. Ναι ρε μου, εγκαρίζει μόνος του. Έπεισες με τώρα ρε κόκο. Σταμάτα κόκο. Σταμάτα τώρα κόκο είπα. Να πω, λαλούσαμε ρε αρτεμάκι. Παρακαλούσαμε σε κύριε Γάτου για να με φύγει, να μείνει η Νατάσα. Δεν γίνεται ρε αρτεμάκι μου, δεν γίνεται τα ευλογημένα, δεν γίνεται ρε αρτεμάκι. Σε παρακαλώ κύριε Γάτος. Ναι μάνα μου, παρακαλείς με και το καταλαβαίνω, αλλά δεν... Αρτεμάκι, πήγαινε πέτουσε του γάρου του κόκκου να σταματήσει. Μα σταμάτησε κύριε Γάτου και ακούετε τώρα. Μα είσαι κουφός, εν τώρα ακούεις που μας έχετε ρε. Μα περιμένεις με κύριε Γάτου. Άντε κύριε Γάτου, κανόνισε να μείνει η Νατάσα. Μα τι σε κόφτει εσένα, είτε μείνει είτε φύγει ρε Αρτεμάκη ρε. Αγαπώ την κύριε Γάτου. Αρτεμάκη. Ναι Νατάσα. Αγαπώ σε και θέλω να σε παντρευτώ, να σε παντρευτώ και να πιάει και βίζα, να πιάει και ό,τι θέλει ρε Νατάσα, να μην έχεις κανέναν ανάγκη. Δεν μου εθωρείς. Παντρεύκεσαι με. Κικίτσα, άνοιξέ μου! Κικίτσα, θέλω να σε παντρευτώ! Κύριε Μαπούρο, θέλω να την παντρευτώ, σε παρακαλώ, άνοιξέ μου! Κυρία Μαπούρο, παρεξήγηση! Κικίτσα! Κικίτσα! Κικίτσα, είσαι μαραμπόσε! Εγώ να δεις πόσο σε αγαπώ! Κυρία Μαπούρο, κυρία Μαπούρο! Τώρα και να δεις την κυρία Μαπούρο! Έμα! Δεν το ανοίξεις. Να μου κάνεις εσύ πως υποτίστες. Επειδή λίγο ήσουν μέσα με το μωρό. Το χέρι σου ρε Μαμπόσε. Εδάκασε με κιός ο γάρος. Κιός γάρος. Κικίτσα, είσαι με τα πιο δέκαξα. Συναυκώ έξω να το κοθ' και ο μάτσος τώρα το δείξω εγώ. Μα εν τούτος που σε δάκασε. Όχι, είσαι ο ροκέρις ο γάρος. Και πού ήβρες εσύ το κέλι. Ήταν μες στην αστυνομία ρε με. Μα να μου κάνεις ανάκριση σιόν. Κικίτσα. Καλά τούτος ένα που θέλει τώρα. Ήταν που κάτω με την Κικίτσα. Λέγεται να σιωπήσει πλείς. Α. Φέτω εσύ κόρη. Φέτω εσύ κόρη. Σαμάρα με μπανά. Κικίτσα πού είσαι γιατί κόρη. Φέτε μου σιόν ένα που γίνεται. Ένα να σου πει κόρη σου. Πάτε με την ιστορία. Τι είναι ρε μαμά, την φορά να πούτα καλά, οκ. Οκ. Στο βράδυ, φύγε, χωρίσαμε. Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα βάλω το φτιά της πολυκατοικία. Να πού να κάνω, ρε. Ευχαριστώ κύριε Μάπρο, ακούστε με νουλα μια μεγάλη παρεξήγηση. Τι θα κάνεις της πολυκατοικία του, ρε. Τίποτε κύριε Μάπρο. Μα παντρευτώ την Κικίτσα, θα δουλέψω όπως το σύλλο και θα πίνω μαζί σου στα κουρουπίδια και στις πατάτες, όπου θέλεις θα πίνω και θα χτίσουμε κι όλη πολυκατοικία, κι όλη πολυκατοικία, κι όλη πολυκατοικία! Όχι, μάνα μου. Επέλωνε το κοπελούδι, τηλεφωνάτε να έρθουν να τον πιάσουν. Μα γιατί, κυρία Μαπού, αφού αγαπώ ότι και θέλω να την παντρευτώ, κυρία Μαπού, και να κόμε μωρά, πολλά μωρά, και να βγάλουμε τον πρώτο Ρίκο και το δεύτερο Μπέπα. Αραιγιός. Ποιος? Ο δεύτερος. Ευκάλεμε τον Γιουγίνο Ρίκο, κύριε Μαπούρε. Ευκάλεμε τον Γιουγίνο Ρίκο. Σας παρακαλώ, κύριε Μαπούρε, αφού αγαπώ την και θέλω να την παντρευτώ και να την κάνω ευτυχισμένη και εσάς να σας κάνω ευτυχισμένους και αν θέλετε να ζούμε όλοι μαζί και να παίζετε με τα γκονούθια σας όλη μέρα και να βρουν οι Ρίκοι ποδά και να βρουν οι Πέπες ποδά. Σας παρακαλώ, κύριε Μαπούρε. Αγαπώ τη, σας παρακαλώ, κύριε Μαπούρε. Ενθουσιαστήκεται, κύριε Μαπούρε. Καμπούρε, λεγάρε! Πόκο! Εδώ εξαπολύσει, ρε Ιωάννη. Εξαπόλα, ρε λάλλουμε, ρε. Ρε. Εδώ εξαπολύσει, είναι εδώ, δικό μες τα αυτιά, ρε. Εξαπολύσει, είναι εδώ, δικό μες τα αυτιά, λάλλη, ρε. Ξέρεις τι να μπορεί να πάθει αμάν του διδόγου μες τα αυτιά. Ρε ξέρεις τι να μπορεί να πάθει αμάν του διδόγου μες τα αυτιά. Είπα του κύριε Κάτου, είπα του. Ρε να κουφάνει ο σπόρος του μπεν. Ρε να κουφάνει ο σπόρος σου λαλί. Κύριε Κάτου, σε σύρος ότι δεν το έκανες καμιά πριν, γιατί μπορεί να... σαν να σε να ακούει. Ακούει και καλά, ακούει. Ξαπώνα, λέει, να μου χείσει το παντελόνι. Ξαπώνα, ρε, να σε διδόγου μες τα αυτιά και να κουφάνουν και τα αυτιά σου και ο σπόρος σου, α. Ρε, ακούσεις να πω σου λαλί, σταμάτα, ρε.
Είναι κουφάνι και αυκιά σου, είναι κουφάνι και ο σπόρος σου. Ε, άμα την παντρευτείς είναι μόνο να καταλάβεις άμα κουφάνι σπόρος σου. Συγγνώμη. Ε. Τι είναι σπόρος του. Θέλω σπόρον πιστοποιημένο, κύριε Κοτσούθια. Γιατί, ρε, τι λαλείς ρε, εν τίποτε πατάτες που να φυτέψουμε, κύριε, λέει σου. Ναι, εκθυμνη Πέπα, το ίδιο πράγμα είναι, διότι πρόσεξε να σου πω, η πατάτα για να είναι καλή πρέπει να είναι και ο σπόρος καλός, σε κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, κύριε Κοτσούθια, θα ερευνήσω, θα ρωτήσω για τη γενιά σου και τότε θα αποφασίσω αν θα σου δω η κόρη μου. Αφού αποφάσεις, κύριε, μα προεξοδέχτηκε και συμφόρησε και καρτωθήκαμε. Ναι, τότε ζάλισε με, γι' αυτόν είπα τον νεανά, τώρα θέλω και τη Μητσάνο, ότι εγκρία, κατάλαβες. Εγκρία γι' αυτόν, δεν πρόκειται να βάλω τον κάθε γενγένιν έσω μου. Παπά, σταμάτα. Σιωπή καρή, ό,τι είσαι να πεις είπες το, τώρα μιλώ εγώ, εντάξει. Κοίταξε κύριε Κοτσού, και να σου λόγω να καταλάβεις. Πες ότι σε γνωρίζω για πρώτη φορά. Τι θα σκεφτώ. Τι θα σκεφτείς κύριο. Θα σκεφτώ και θα πω. Ποιος είναι τούτος ο Τζεγγένης που έχει τούτο τον κότσο νουλό σου. Μα γιατί με κρίνεις που τον κότσο κύριε Μαππούρε. Πώς θέλω να σε κρίνω ρε. Κάτσε. Τον εσωτερικό μου κόσμο. Έτσι είναι που κρύφω μέσα μου. Παρέταγε μου να σου πει και τίποτε. Γιατί ρε μαμά. Άφησε το να τελειώσει. Γιατί θέλεις να τον ακούεις το σύνορα. Άντεγε μου. Πήγαινε σπίτι σου για να σε περιμένει η μάμα σου. Ένα λεπτό. Θέλω να μου εξηγήσει. Ήταν μοντού τόσο εσωτερικός του κόσμου που μας είπε. Ου, αυκιάς είναι εσύ και εσύ. Γιατί, κυρία Μαππούρου. Ναι, γιατί. Άφησε με να του πω, να σας πω. Άντε πέμπτε. Έχω πλούσιον εσωτερικό κόσμο εγώ, κυρία Μαππούρου. Εγώ θέλω να έχεις πλούσιον εξωτερικό κόσμο, έξω. Δηλαδή, α, να με γυρεύκεις ψοφίστρες όπως τον τζίρι σου, ρε. Δεν μπορεί ψοφίστρες. Σιωπή κορέσι. Είστε τα μέθανε μου το ένα, έθανε μου το άλλο, ρε, έθανε μου το χωράβι στον κόρνο, έσπασε μας, ρε, δαμε. Ως γεγονός, ήρθεν έσω μας και να μας βγάλει εμάς έξω για να μείνει κίνος δαμε. Μα γιατί με κρίνετε που τον παπά μου, κύριε και κυρία Μαππούρου, να με κρίνετε εμένα, το σοφρόνι. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, κουμπάρε. Μάμα, με άκρυψε με τα μήλα, σκέψετε που τις πατάτες. Επίετε στα μήλα, έατε ρε μαμά, με μάτσιασε τίποτα για τα κουνουπίθκια. Μου, το χέρι μου έβαλα μου τέτανο, αλλά το ξύλο έτσι να μου το γλιτώσεις εσύ. Λοιπόν, κύριε Σοφρόνη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Εγώ τον άνθρωπο συγκόφκω τον που την πρώτη στιγμή που να το δω τούτα τα εσωτερικούς κόσμους και μας καραλή κι εγώ δεν τα καταλαβαίνω, εντάξει. Έατε, να μέσα σου τη δώσουμε στο ζυνίσι μια και πήρες φόρα. Λοιπόν, επειδή συγκόφκω τον άνθρωπο που την πρώτη στιγμή που να το δω, άνθρωπο με κότσον έσω μου δεν πρόκειται να βάλω, κατάλαβες. Εντάξει. Εντάξει, κούρεψε με να ησυχάζει. Άι, Σοφρόνη, όι! Παπά, πήγαινε φερτή ψαλίδα και η ώρα. Πήγαινε φερτή ψαλίδα να τον κουρέψω, να τον κάνω άνθρωπο. Τραβού τον κύριε Κατσό, τραβού τον άμα δεν είναι ξεκολλά, δεν μπορεί να κάνει. Τίποτε χαμογιό, ρε, μπαμά, αρπάξει, είναι ξαμολά, ρε. Κάτι χειρότερο που χαμογιό, άδει. Τέλειωνε, ρε, Ιωάννου, και εσύ, ρε, μαζί, ρε. Λάστε μακ, ρε, φίλε, αφήστε τον να μπερτέψει, ρε, φίλε. Ρε, Ιωάννου, τούτο είπες, που θα είναι μου, μαζί. Άδει, ρε, έλα, ρε, κι έμου, ενώ πως τη βδέλα, κύριε Κατσού, με ξεκολλάρω τίποτε. Ρε, εγώ εξαφωνήσα από τους χαμογιούς και πιάμε τις δέλες τώρα. Τραβάει το, ρε. Κύριε Κατσό, να πεταχτώ, να φέρω τον κουρπάζι να το πω τσίμα στο ζήτη. Αφήστε τον, σας παρακαλώ. Μα δεν γίνεται, κούκλα μου. Δεν είναι σωστό να με τραβά από το πόδι. Μα θα σας αφήσει, μην φοβάστε. Αφήστε το, ρε, να δούμε. Αφήστε το, ρε. Αρτεμάκι μου, άφησε τον, σε παρακαλώ, άφησε τον.
γυρινείτε θάλασσα, κουμπάρε. Δεν έχει τίποτε άλλο στον κόσμο, κοπέλια. Πυργινή και θάλασσα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα. Βρε μπουμπούλο, κέβαλε, πού είσαι! Είμαι εγώ κορίτσι να είμαι κλεισμένο μες στο διαμέρισμα! Κι αν και πειράδες τον, α! Θα πρέπει να με έχεις έτσι μες στις θάλασσες και μες στις παραλίες και να με θωρούν και να λαλούν. Μασαλά σου, ρε, πού την ήβρες! Αστάζια, μην και απόθηκες, ναι! Μα δηλαδή, δικαιούμαι κι εγώ να αποδώ! Αν με να αποδώ τώρα, πότε να αποδώ! Κομμαλιό, να γίνουμε μεσόσκλερες, που λαλεί και η φιλενάδα μου η Σόφη. Να γίνουμε μεσόσκλερες, να κασιέψουμε, να σταφιδιάσουμε, ετσετεγά, ετσετεγά. I'm coming. Η κυρία Αναστάζια. Ναι, τι είναι. Λουλούδια από το πολύ. Α, ναι, αλλά τι είναι. Ποιος σου τα έδωσε. Μαστόρισα. Ναι, μάνα, αλλά τη μαστόρισα σου ποιο τη τα έδωσε για να μου τα φέρει. Δεν ξέρω, άνοιξε την κάρτα να δει. Αγάπη μου, θέλω να ξέρω ποιο τα έστειλε για να ανοίξω την κάρτα, ναι, κατάλαβε τι μου. Ήταν ένα έτσι λίγο μπασιουρτή με ίσια μαλλιά για λάκια και πλήρωσε με credit card. Δεν ξέρω, κυρία μου. Λες σου πω, να πάει να ρωτήσει τη μαστόρισα σου και να έρθει να μου πει, οκ. Okay? Ναι, κύριε Σοκράτη. Νόμισες ότι να με καταφέρεις με μια ροφοδέσκη. I'm coming. Κυρία Αναστασία. Ναι. Ευχαριστώ. Ούτε με δύο, κύριε Σοκράτη. Ούτε με δύο. Έναν και έναν κάνουν δυο παιδάκι μου, δεν γίνεται. Γίνεται κύριε Κατώ, άμα θέλω να δεξιπελώνεσαι και αφήκεις την κεφή, εγώ αύριο παντρεύκουμε την κύριε Κατώ. Μα ποια θα παντρευτείς ρε αύριο, και να παντρευτείς αύριο, πώς θα την παντρευτείς αύριο. Ρε φίλε, να κάνω πολιτικό γάμο ρε φίλε. Πολιτικό γάμο, έλα τώρα πια η μάνα σου δεν έχουν έτσι. Παρέ παρέ, πια στη μάνα μου τώρα ζητήθηκε. Ναι, ρε φίλε, άμα μια βίσα είναι κάμω και στο Γιατί κύριε Κάττο, να πω κάνω. Είναι ρε, εσύ ακόμα αστυνομικός δεν έγινε και τσεκράεις έτσι μόπαϊ. Εγώ μου αστυνόμος, να πρέπει να κράω ρε. Κράτα ό,τι θέλεις κύριε Κάττο, όχι πειράζει με εμένα. Πειράζει με εμένα, Ιωάννου, όμως πειράζει με εμένα. Κι ας μου το πουλήν τηλέφωνο, να μην απογίνεται με ο χέρι του. Είναι πια στο βάσο σταθερό κύριε Κάττο, είναι αλήθερα. Να χρεώσω τη δημοκρατία για έναν τηλέφωνο προσωπικό ρε. Μα τα προσωπικό κύριε Κάττο, τι κόφτει με εμένα από τον κύριο Ρίκο. Άδερε, άδερε, άνθρωπο ρε, ρε, σε κόφτει με τον κύριο Ρίκο ρε, έχεις έστω του εκοιμάσαι ρε. Ναι, πιερώνω τον Ρίκο κύριε Κάττο, έτσι φιλοξενάμε. Ιωάννου, μόλις τελειώσεις τη σχολή, θα πάεις πύρκο για να μάθει ο νου σου γράμματα. Κύριε Κάττο, εγώ θα δικαιούμαι κι εσείς. Δηλαδή κύριε Κάττο, σε παρακαλώ. Ρε, όλοι παρακαλείτε με και εγώ έναν τηλεφώνημα ρε, ζήτησα ρε. Δώστε το τηλέφωνο εσύ του ανθρώπου ρε. Οκ, εγώ και έλα κύριε Κάττο, έλα. Κι αν μου τον εσύ και δώσ' μου. Κύριε Κατώ. Ναι, εγώ. Η κουρού έξω κλαίει. Τι της έκαμες, κόκο. Εγώ, κύριε Κατώ. Κόκο. Κύριε Κατώ, να καεί το σουβλιζίδικο να της έκαμα τίποτε. Και το περίπτερο. Και το περίπτερο. Κύριε Κατώ, σε παρακαλώ, αφήσ' με να πάω να δω γιατί κλαίει η κοπέλα, κύριε Κατώ. Άντε ρε, πας στο Μιτσί να τη δει, ρε. Μα θέλεις να δεις, κύριε Κατώ, για λόγω του τούτου που κλαίει. Ρε, κόκο, άι στα σχόλια, πιάσ' τον, πάρ' τον Μιτσί. Ένα λεπτό, ρε. Πού είναι γίνατα από αυτά, ρε, που μου φέρεις. Κι άντα, χαρτο, μαντήλα. Όχι, ρε, άλλα, ρε, μα, γίνατα αυτά, ρε. Γραμματόσημα. Όχι ρε τα άλλα ρε τα πεννάκια. Τι να που μου έφερες που το περίπτερο τα έβλε. Τα σβηστήρκα έφερα στο πράγμα. Σιγάρε κοκο, σιγάρε κοκο. Κι ακούσε για πλάσμα και νομίσου πως μας έφερες το περίπτερο όλο τα μέσα. Ποια κύριε Κάττο, ε. Τα άλλα ρε, γίνα τα από αυτά. Έξι, έτα, έτα, τούτα. Έλα ρε, έρθει μα και βάλε ένα έτσι. Μα δεν βρούμε το στόμα μου εμένα κύριε Κάττο. Κάτσε το δουλειά του σωμάτου έτσι μια φρεσκάδα ρε, αν παυτό, έλα ρε.
Άστο ρε, κι άστα ούλα και φαίνει μας άλλο ο κόκος που απερίψε. Εζαρτίδα μας όταν κάναν τις εμπλασιές. Τι είπες κόκο? Τίποτα κύριε Κατουάντρε, τέλειωνε σου. Τέλειωνε. Να μπορεί ο Άννο, εκείνα μου να πιάσει και μου. Όχι κύριε Κατώ, προσπαθώ να πιάνω πάσο σταθερό και δεν απαντάει. Πιάνω πάσο στο μόπερ, αλλά κάνει έναν παράξενο ήχο να... Ξαναπιάσω τον πάσο σταθερό. Ναι, μάλιστα. Άλλο. Ναι, ναι, να μου το δώσει. Ναι. Λιώνω έναν λεπτό ρε και το πουλί ρε. Ναι. Έλα πουλί μου, είναι να πουλί. Τα πράγμα ρε. Έβαλες ένες η τετάνου. Ε, καλά έκαμε, ρε, που λένε και ξέρεις καμιά φορά, γε. Μα, πού είσαι τώρα, σπίτις, και ποιος, μα ο γιος μου, ρε, έσσα σου. Να πω κάμνη και με ο γιος μου, ρε, που λέει. Να πω, ναι, να παντρευτεί την κόρη σου, λέει. Ε, α, ξεκαθαρίσαμε το τώρα, ρε, που λέει, για όνομα του Θεού, α. Ένα λεπτό, που λέει. Ένα, μα ποιος κλαίει. Μα ο γιος μου, ενέσσου σου και κλαίει, έρχομαι τώρα, που λέει. Έρχομαι τώρα ρε πουλί και πέτουν αύριο τόπο να πεταχτεί να φύγει ρε πουλί. Έτουν αύριο τόπο να πεταχτεί να φύγει. Ρε, κάμε ρε. Sorry. Άντε, άντε, εντάξει. Αληθορέψε το μάτι της για να μην πεθώ. Ανοίξε την ώρα για να τρώψε. Άντε, πάμε, πάμε, πάμε. Εγώ τι είδα, στο μάτι μου. Σε ρημί. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Έφυγος τούτος, περιμένετε. Πάμε. Έφυγε. Δεν μου ξάδεις, έχει αγαπώ την κυρία Κατώ. Αρτεμάκη. Ναι, Νατάσια, αγαπώ σε. Θέλω να... Δεν καλώ, ρε. Να τον πλέξω παραπάνω. Να τον πλέξω μια φρεσκάδα μέσα στο στόμα από αυτό, ρε. Ναι, δώσ' μου το. Α, ο νόμος περί αλλοδαπών που λέει όταν ένας αλλοδαπός δεν έχει άδεια παραμονή στη χώρα πρέπει να φυλακίζεται μέχρι να απελαθεί, Αρτεμάχη. Να απελαθεί? Μα να απελάσεις την Νατάσα, κύριε Ρίκο. Όχι εγώ, Αρτεμάκη μου, άρα μου. Αλλά κράσια. Σταμάτησε κύριε Γάτου τώρα. Μην τον άκουσες που μου γκαρίζει ρε Σοφρονάκη. Ποιο είναι ρε κουμπάρε άλλος. Αλέξης, Αλέξης. Σοφρονάκη. Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνοι. Κάποιος καυκάς εκείνη και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της αφού το παρατήρει. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζει αφουρά την ούλη μέρα. Κουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.